Καλησπέρα. Τετάρτη 5 Φεβρουαρίου 2020 και έχουμε ένα πολύ ωραίο vlog. Η φίλη έχει γράψει τίτλο «Η αιμονή μου με τα ψώνια». Το shopaholism δηλαδή, το οποίο είχαμε κάνει στα αγγλικά ως vlog παλαιότερα. Μάλλον σε ένα vlog είχα μιλήσει και για τον εθισμό στα ψώνια, ίσως να είναι καλύτερη έκφραση. Καλημέρα σας, καλησπέρα σας, βράδυ το κάνουμε το vlog. Εύχομαι να είστε καλά, είμαστε μια χαρά εσείς. Σας ανακάλυψα στο YouTube σε μια φάση που δεν ήμουν καλά. Από τότε έχω δει πολλά vlog σας και σας ευχαριστώ γιατί μου ανοίξατε τα μάτια σε πολλά θέματα της ζωής μου. Σε ευχαριστώ αγαπή μου. Είμαι 27 χρονών, ελεύθερη. Μπορώ να πω από επιλογή μου ελεύθερη μέχρι να βρεθεί ο άνθρωπος που θα ερωτευθώ. Μπράβο αγαπή μου, μπράβο. Προσπαθώ να τα βρω με τον εαυτό μου και να τον αγαπήσω. Να καταλάβω τα λάθη μου και να τα διορθώσω. Αυτή είναι η πνευματική πορεία που περιγράφεις. Να γίνομαι σοφότερη και να περνάω ουσιαστικό χρόνο με τον εαυτό μου. Δόξα τω Θεώ. Μπορώ να πω δεν έχω φοβερά προβλήματα στη ζωή μου. Αγάπη μου, χαίρομαι πάρα πολύ που διαβάζω από σένα μια νέα κοπέλα 27 ετών ότι βρίσκεσαι σε μια πνευματική πορεία αυτογνωσίας και αυτοπραγμάτωσης. Χαίρομαι πάρα πολύ για σένα. Ένα μεγάλο διάστημα είχα μανία στο να ψωνίζω πράγματα τα οποία δεν χρειαζόμουν. Τώρα μπορώ να πω πως έχω καταλάβει πως το έκανα για να γεμίσω τα συναισθήματά μου. Μήπως εννοείς να γεμίσεις τα συναισθηματικά σου κενά. Αποκτώντας ένα υλικό αγαθό το οποίο δεν χρειαζόμουν, γέμιζα το κενό μέσα μου. Σας στέλνω αυτό το μήνυμα γιατί δεν έχω προσέξει αν κάτι παρόμοιο έχει βγει σε vlog σας. Για να ακούσω τη συμβουλή σας και να βοηθήσετε και κάποιον άλλον που θα το χρειαστεί. Ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας και εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ που έχεις στείλει αυτή την επιστολή. Όντως στα ελληνικά δεν έχουμε ξανακάνει αυτό το θέμα. Και είναι πολύ καλή ευκαιρία, δίνεις πολύ ωραία πάσα να μιλήσουμε για τον εθισμό στα ψώνια, shopaholism λέγεται στα αγγλικά. Και όχι, πει αιμονή με τα ψώνια. Την κατάσταση εκείνη στην οποία ένας άνθρωπος θέλει συνεχώς να ψωνίζει πράγματα που δεν χρειάζεται για να νιώσει καλύτερα. Όπως όλους τους εθισμούς, ο εθισμός στα ψώνια έχει ως γενετικό και βιοχημικό υπόβαθρο μια κάποιας μορφής κατάθλιψη, συνήθως υποθάλπουσα. Έχει βρεθεί μέσα από πολλές έρευνες ότι οι άνθρωποι που έχουν τάσει στους εθισμούς έχουν μια κληρονομική προδιάθεση για εθισμούς και ταυτόχρονα μια κληρονομική προδιάθεση για τις διαταραχές συναισθήματος. Γνωρίζουμε σήμερα ότι υπάρχει μεγάλος γενετικός παράγοντας προδιαθετικός. Όχι ότι απαραίτητα θα πάθει κατάθλιψη όποιος έχει προδιάθεση για κατάθλιψη, θα πάθει αχώδη διαταραχή όποιος έχει προδιάθεση για αχώδη διαταραχή, αλλά υπάρχει ο προδιαθετικός γενετικός παράγοντας για τις διαταραχές συναισθήματος. Έχω αναφέρει ξανά τον όρο διαταραχές συναισθήματος. Τι εννοούμε με την έννοια διαταραχές συναισθήματος? Είναι οι ψυχικές διαταραχές εκείνες οι οποίες έχουν σχέση με τα συναισθήματα μας. Η πιο γνωστή από αυτές είναι η κατάθλιψη. Στη διαταραχή συναισθήματος της κατάθλιψης, ο άνθρωπος ανάλογα με τον τύπο διαταραχής που έχει, γιατί υπάρχουν πολλές μορφές κατάθλιψης, έχει μειωμένη χαρά, μειωμένη ευεξία, μειωμένη διάθεση για ζωή, μειωμένο όραμα για το μέλλον και νιώθει μέσα του κενό, συναισθηματικό κενό. Ένα από τα συμπτώματα της κατάθλιψης είναι να νιώθεις μέσα σου άδειος, να νιώθεις πως δεν έχει νόημα η ζωή, να νιώθεις πως κάτι σου λείπει. Εδώ θέλω να πω ότι πολλές φορές οι καταθλίψεις περνάνε απαρατήρητες και αδιάγνωστες. Γιατί δεν έχουμε πολλή πληροφόρηση γύρω από αυτό το θέμα. Η ψυχολογία είναι μια σχετικά καινούργια επιστήμη. Τα τελευταία 10 με 20 χρόνια έχει αρχίσει ο κόσμος να διαβάζει βιβλία που γράφουν ψυχολόγοι ή να ακούει ομιλίες που κάνουν ψυχολόγοι περισσότερο, χωρίς να υπάρχει το ταμπού, ή να μπαίνει σε ένα τέτοιο κανάλι όπως το δικό μας που αναλύονται θέματα ψυχολογίας. Και χρειαζόμαστε ακόμη να μάθουμε πολλά πράγματα και να καταλάβουμε ότι η ψυχική μας υγεία
είναι εξίσου σημαντική με τη σωματική μας υγεία. Επειδή η σωματική υγεία όταν διαταραχθεί, όταν υπάρχει μια οργανική διαταραχή, τότε έχουμε συμπτώματα τα οποία είναι κατανοητά και από τους γύρω μας. Για παράδειγμα, αν κάποιος πονάει το πόδι του και δεν μπορεί να περπατήσει κανονικά, θα φανεί ότι κουτσένει. Εάν κάποιος όμως πονάει την ψυχή του, δεν φαίνεται στο πρόσωπο. Γιατί πολλές φορές οι άνθρωποι που έχουν κάποιες διαταραχές συναισθήματος, όπως η κατάθλιψη, όπως οι αγχώδεις διαταραχές, όπως οι κρίσεις πανικού, δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν ωραία συναισθήματα μέσα τους λόγω ψυχικής διαταραχής, την οποία μπορεί να μην γνωρίζουν, να μην αναγνωρίζουν και να μην έχει διαγνωστεί, μπορεί να φοράνε και μια μάσκα. Θυμάστε μια επιστολή πριν λίγο καιρό που έλεγε ένα νεαρό παιδί ότι φοράω τη μάσκα μου, τη χαμογελαστή και βγαίνω έξω στον κόσμο, βγαίνω έξω στην κοινωνία. Λοιπόν, στην περίπτωση που έχουμε ένα νέο άνθρωπο ή και μεγαλύτερης ηλικίας, ο οποίος έχει κάποια διαταραχή συναισθήματος που συνήθως είναι καταθλιπτική διαταραχή και δεν κάνει θεραπεία για να το ξεπεράσει και έχει μέσα του αυτό το συναισθηματικό κενό, και αν το δούμε και λίγο πιο ψυχολογικά και ψυχοαναλυτικά, έχει και θέματα άλυτα, δηλαδή έχει προβλήματα στις σχέσεις του με άλλους ανθρώπους, στη σχέση του με τον εαυτό του που δεν τα έχει εντοπίσει και δεν τα έχει αντιμετωπίσει ακόμη, και βγαίνει από μέσα του μια στενοχώρια και βιώνει ένα συναισθηματικό κενό, τότε υπάρχει ο κίνδυνος να εθιστεί στα ψώνια. Για το λόγο ότι ζούμε σε μια εποχή καταναλωτική, σε μια εποχή που βομβαρδιζόμαστε συνεχώς από διαφημίσεις για αγορές υλικών αγαθών, οι οποίες αυτές διαφημίσεις έχουν ένα τέτοιο script, ένα τέτοιο σενάριο, ένα τέτοιο τρόπο πασαρίσματος του προϊόντος, που το συνδέουν με την ευτυχία. Σου δείχνει εκεί την άλλη να διαφημίζει απορριπαντικά και είναι μέσα στην τρελή χαρά την ώρα που βάζει πλυντήριο. Το βλέπω εγώ, το βλέπεις εσύ, το βλέπει ο άλλος που δεν νιώθει καλά, λέει, α, υποσυνείδητα αυτά. Αν αγοράζω αυτό το υγρό πλύσης, τότε θα είμαι και εγώ έτσι χαρούμενη και πάω και το αγοράζω. Ή για παράδειγμα, οι διαφημίσεις της μόδας. Υπάρχουν διάφορες κατηγορίες που αφορούν τη μόδα και κυρίως την ένδυση και την υπόδηση. Υπάρχουν τα πολύ ακριβά brands, οι πολύ ακριβές μάρκες, οι οποίες είναι οι διαφημίσεις τους συνδεδεμένες με ένα αίσθημα αξίας. Δηλαδή, αν εγώ φορέσω την τάδε μάρκα, αυτό με κάνει αυτόματα να ανήκω σε μια ψηλή κοινωνική τάξη και να είμαι επιτυχημένος και χαρούμενος άνθρωπος. Μιλάμε τώρα για ρούχα που δεν αγοράζονται από τον μέσο άνθρωπο. Μιλάμε για ένα φόρεο που μπορεί να στοιχίζει 3 φορές τον βασικό μισθό, ή ξέρω, για ένα παντελόνι που να στοιχίζει 2 φορές το βασικό μισθό. Μιλάμε για πάρα πολύ ακριβά, για μια τσάντα που στοιχίζει 5 φορές το βασικό μισθό. Και υπάρχουν άνθρωποι και άνδρες, αλλά και γυναίκες, οι οποίοι νιώθουν μεγάλη λαχτάρα και μεγάλη επιθυμία να αποκτήσουν επώνυμα προϊόντα από το χώρο της μόδας και που κάνουν κατασπατάληση των χρημάτων τους και αγοράζουν πράγματα χωρίς να χρειάζονται, γιατί ούτε εσύ, ούτε εγώ, ούτε κανείς δεν χρειάζεται να φορέσει ένα επώνυμο μπλουζάκι πανάκριβο που να κάνει, ξέρω, 200-300 ευρώ, ή να φορέσει ένα φόρεμα που κάνει 2.000 ευρώ, ή να πάρει μια τσάντα που κάνει 1.800 ευρώ. Γιατί, για ποιο λόγο? Για να λέω ότι έχω την τάδε μάρκα τσάντα, ή έχω την τάδε μάρκα ρούχα, ή έχω την τάδε μάρκα παπούτσια, για να με βλέπουν οι άλλοι και να με ζηλεύουν και να με θαυμάζουν και να με εκτιμούν? Μου έλεγε η φίλη μου η Ασημίνα Κουλουκουρή, ψυχολόγος από τη Θεσσαλονίκη, μου είχε στείλει κάποιους συνδέσμους με κάποια κανάλια που υπάρχουν στο YouTube, τα οποία έχουν κυρίως νεαροί, οι οποίοι κάνουν διαφήμιση των πανάκριβων ρούχων που αγοράζουν. Και έχουν πάρα πολλούς ακόλουθους αυτά τα κανάλια, οι οποίοι έχουν μέσο όρο ηλικίας 10 με 15 ετών. Δηλαδή πολύ νεαρά παιδιά που ακόμη δεν έχει αναπτυχθεί πλήρως ο εγκέφαλός τους, που ακόμη δεν έχουν κρίση, και οι οποίοι παρασύρονται από αυτή την
εικόνα του ότι αν αγοράζω πανάκριβα ρούχα, πανάκριβα παπούτσια, πανάκριβα αξεσουάρ, τότε θα είμαι κι εγώ ένας πανάκριβος άνθρωπος. Λοιπόν, αυτό είναι μια μορφή, διαφήμισης που μας επηρεάζει. Η άλλη μορφή διαφήμισης είναι αυτή η οποία παρουσιάζει είτε ρούχα, είτε παπούτσια, είτε οικιακές συσκευές, είτε έπιπλα, είτε άλλα υλικά αντικείμενα, τα οποία είναι σε πιο βατές τιμές, αλλά πάλι είναι ακριβά, γιατί ξέρετε, για να γίνει διαφήμιση πρέπει να πληρώσει πολλά η εταιρεία. Οι διαφημίσεις στην τηλεόραση στοιχίζουν κάποιες χιλιάδες ευρώ τα 20 δευτερόλεπτα. Είναι πάρα πολύ ακριβή η διαφήμιση. Υπάρχει διαφήμιση προϊόντων τα οποία δεν είναι απαραίτητα, δηλαδή δεν έχετε δει ποτέ να διαφημίζετε συστηματικά το ψωμί, να σχοράσουμε ψωμί να φάμε και χωρίς μάρκα, ή να διαφημίζετε το γάλα, το γάλα γενικότερα, συγκεκριμένη μάρκα γάλα, τα βασικά προϊόντα επιβίωσης, όχι, θα διαφημιστούν gadgets, εξαρτήματα, δηλαδή ξέρω εγώ, κινητά τηλέφωνα ακριβά ή συσκευές οικιακές, οικοσκευές οι οποίες μπορούν να είναι και πιο φθηνές αλλά πιο ακριβές κλπ. Και όλες αυτές οι διαφημίσεις έχουν εικόνες λαμπερών και χαρούμενων ανθρώπων. Και το τρίτο είδος διαφήμισης είναι η διαφήμιση από πρόσωπο σε πρόσωπο, όταν έχουμε στο περιβάλλον μας ανθρώπους οι οποίοι έρχονται και λένε: «Ξέρεις, έχω πάει σε εκείνο το μαγαζί και έχω πάρει αυτά τα ρούχα και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που έχω πάρει αυτά τα ρούχα. Οπότε και εσύ σκέφτεσαι, μήπως αν πω και εγώ να πάρω αυτά τα ρούχα, θα είμαι πάρα πολύ χαρούμενη να πάρω αυτά τα ρούχα». Είναι ματεριαλιστική, είναι υλιστική η κοινωνία μας. Και μας δίνει το μήνυμα εμέσως, μέσω της διαφημίσεως, ότι των διαφημίσεων παντός είδους, ότι αν εγώ πάρω αυτό το προϊόν και το άλλο το προϊόν, τότε θα είμαι χαρούμενη. Και μια και αναφέρω τη διαφήμιση, θέλω να μιλήσω λίγο και για τη δική μου σχέση με τη διαφήμιση. Από τότε που έκανα την εκπομπή στην τηλεόραση, το Μάρτιο του 2018, που ξεκίνησα να κάνω την εκπομπή στην τηλεόραση, είχα κάποιες προτάσεις για να συμμετέχω σε διαφημίσεις, τις οποίες και απέρριψα. Γιατί το concept, το σκεπτικό ήταν να διαφημίσω κάτι το οποίο εγώ δεν χρησιμοποιώ. Και από τη στιγμή που εγώ δεν χρησιμοποιώ κάτι και το θεωρώ περιττό ή το θεωρώ αχρίαστο ή δεν το γνωρίζω και πραγματικά να μου αρέσει ή δεν θεωρώ ότι θα βοηθήσω τους άλλους ανθρώπους να βρουν κάτι που βρήκα και εγώ και να κάνουν κάτι και να γίνουμε όλοι καλύτεροι, δεν υπήρχε λόγος να το κάνω. Στην τηλεόραση, όταν έκανα την εκπομπή για 18 μήνες, πληρωνόμουν, έπαιρνα ένα συγκεκριμένο μισθό κάθε μήνα για τα καθήκοντα της αρχισυνταξίας, της οργάνωσης και της παρουσίασης της εκπομπής. Όταν τελείωσε η εκπομπή, τελείωσε και ο μισθός. Τώρα εδώ στο YouTube, σας το έχω πει ξανά, ότι μπαίνουν διαφημίσεις στα βίντεο, οι οποίες διαφημίσεις μου αφήνουν ένα μικρό εισόδημα. Εγώ σας προτρέπω να τις παραλείπετε τις διαφημίσεις. Δηλαδή, άπαξ και ξεκινήσει διαφημίσεις, παντήσεις θα έχουν πει παράληψη. Εντάξει. Αυτές οι διαφημίσεις που παίζουν στα βίντεο δεν τις επιλέγω εγώ και δεν επιλέγω εγώ να παίζουν οι συγκεκριμένες διαφημίσεις. Επειδή εδώ στο κανάλι είμαστε όλοι και είστε όλοι άνθρωποι μορφωμένοι και καλλιεργημένοι, ουσιαστικά μορφωμένοι και καλλιεργημένοι, μπορείτε να καταλάβετε ότι αυτόματα βάζει Google διαφημίσεις στα βίντεο που δεν τις έχω επιλέξει εγώ. Τώρα, όσον αφορά κάποια άλλα πράγματα που σας λέω, για παράδειγμα τα ρούχα που φορώ τελευταίως, αυτό το μπλουζάκι είναι από την συλλογή της Mirror Mirror που μου είχε στείλει η Αλέκα Ιωσήφιδα από τη Θεσσαλονίκη. Ο λόγος που δέχθηκα να διαφημίσω εντός εγωγικών αυτά τα ρούχα ήταν γιατί μου άρεσε πάρα πολύ το concept, ότι είναι γυναίκες οι οποίες είχαν απολυθεί μέσα στην κρίση, μάζεψαν τις δυνάμεις τους, έφτιαξαν αυτή τη βιοτεχνία σε πολύ δύσκολους καιρούς και χρησιμοποιούν κανόνες ηθικής ως προς τους εργαζόμενους και τους πελάτες τους. Δηλαδή υπάρχει ενσυναίσθηση. Και εννοείται ότι δεν πήρα χρήματα για να το κάνω αυτό. Μου έδωσαν τα ρούχα. Μη ήταν οι κοπέλες που φορούσαν συνέχεια τα ίδια και μου έδωσαν τα ρούχα. Και όταν πήγα να πάρω ρούχα, μου λέει πήγαινε στην τάδε μπουτίκ και δεν έχουν μείνει πολλά κομμάτια από την νέα κολεξιόν. Πήγαινε και πάρε ό,τι θες.
Και εγώ πήγα και πήρα σαν αυτό το μπλουζάκι. Δεν ξέρω αν είναι από την καινούργια κολέξιο, δεν έχω μπει καν να δω την κολέξιο. Μπορεί να ήταν και από παλιότερη χρονιά, το οποίο είδα σε εκπτώσεις. Δεν με ενοχλεί να φορέσω κάτι και να δείξω κάτι το οποίο είναι πρακτικό και είναι και χρήσιμο. Για μένα είναι χρήσιμο αυτό που το έχω τώρα και το φορώ ενώ κάνω το vlog. Για εσάς μπορεί να μην είναι χρήσιμο, για εσάς μπορεί να είναι χρήσιμο. Και επίσης μου άρεσε ότι αυτή η εταιρεία φτιάχνει και μεγάλα μεγέθη, όχι μόνο για δυνατές κοπέλες. Λοιπόν, σε έναν κόσμο ματεριαλιστικό, σε έναν κόσμο υλιστικό, σε έναν κόσμο υλικό, μέσα στο μυαλό μας υπάρχει σύνδεση ότι αν αποκτήσεις αυτά τα προϊόντα θα είσαι χαρούμενος. Πέραν τούτου, όταν υπάρχει μεγάλη επιθυμία για ένα προϊόν, οι νευροχημικές διεργασίες στον εγκέφαλο είναι τέτοιες, ώστε η αναμονή για την απόκτηση του προϊόντος ψηλώνει στο αίμα μας τα επίπεδα της ντοπαμίνης, της αδρεναλίνης, δηλαδή δημιουργείται έτσι μια προσμονή, η οποία μοιάζει με την προσμονή που έχει ο παίχτης την ώρα που πάει και αγοράζει το στοίχημα, πληρώνει το στοίχημα και περιμένει να τελειώσει ο αγορός για να δει αν έχει κερδίσει ή όχι κλπ. Και αυτό είναι που βοηθάει στο να γίνει εθισμός. Δηλαδή, όπως κάποιος που είναι αλκοολικός λαχταράει το ποτό, το ίδιο και κάποιος που είναι εθισμένος στα ψώνια λαχταράει να ψωνίσει. Και οι γυναίκες που είναι εθισμένες στα ψώνια, γιατί έχουν γνωρίσει κάποιες τέτοιες, έχουν μέσα στις ντουλάπες τους ρούχα με τις ετικέτες αχρησιμοποιητά, που δεν τα έχουν φορέσει ποτέ, που τα έχουν ψωνίσει χωρίς να τα δοκιμάσουν, και που μόνο και μόνο αυτό που τους ικανοποιούσε ήταν η πράξη του να πάρω το ρούχο, να το φέρω, να το βάλω στην ντουλάπα. Μου έκανε τρομερή εντύπωση, ήμουνα πέρσι σε ένα μαγαζί που με έντυνε για την εκπομπή δηλαδή, που με έντυνε, του στυλ μου έδινε τα ρούχα και μετά τα πήγαινε να πίσω. Ενώ οι κοπέλες τώρα στη Θεσσαλονίκη από τη Μύρον Μύρον μου τα έκανα δώρο τα ρούχα και γι' αυτό τις ευχαριστώ. Λοιπόν, και ήρθε μία κυρία, η οποία ήταν συγκεκριμένη ηλικία, συγκεκριμένου μεγέθους και μπήκε και γύρισε όλες τις ράγες των ρούχων και έπαιρνε κομμάτια τα οποία κάποια από αυτά σίγουρα δεν της έμπαιναν ή δεν ήταν για την ηλικία της, έδωσε 2-3 χιλιάδες ευρώ και έφυγε. Και πατά τη μλάκα μου, λέω, τι συμβαίνει εδώ πέρα? Και μου είπαν, έτσι ψωνίζει αυτή η κυρία, ψωνίζει βουλιμικά, αυτό τον όρο ονόμασαν, βουλιμικά. Δηλαδή πάει και παίρνει το μισό μαγαζί και ούτε καν τα δοκιμάζει. Ελπίζω να έχει ένα άλλο δικό της μαγαζί που να τα μεταπουλεί. Αν τα αγοράζει, δεν ξέρω τη γυναίκα που δεν μπορούσα να μιλήσω γιατί ήταν και σωστό, αν τα αγοράζει για να πηγαίνει να τα βάζει στην ντουλάπα της και να τα βλέπει και να μην τα φοράει και να μην τα χαίρεται, τότε σίγουρα έχει εθισμό στα ψώνια και είναι κρίμα. Πώς καταπολεμούμε τον εθισμό στα ψώνια? Όπως όλους τους εθισμούς και όπως όλες τις διαταραχές συναισθήματος, το καταπολεμούμε με την ψυχοθεραπεία αλλά και με την προσωπική προσπάθεια. Η γνώμη μου είναι, αν υποψιαζόμαστε ότι έχουμε θυσμό στα ψώνια, να καταγράφουμε τι σκεφτόμαστε να ψωνίσουμε και να το κοιτάμε ξανά και ξανά πρωτού πάμε να ψωνίσουμε. Όντως χρειάζομαι αυτό που νομίζω πως θέλω να ψωνίσω? Για μένα είναι απαράδεκτο να αγοράζουμε πράγματα που δεν χρειαζόμαστε. Πραγματικά. Μου φαίνεται απαράδεκτο. Εγώ δεν νιώθω καλά να έχω πράγματα που δεν θα τα χρησιμοποιήσω. Θα τα δω. Αν έρθει στα χέρια μου ένα ρούχο ή ένα αντικείμενο το οποίο δεν μπορώ να το χρησιμοποιήσω και δεν είναι χρήσιμο για μένα, θα προσπαθήσω να το δώσω σε κάποιον άλλον που θα του είναι χρήσιμο. Υπάρχουν τόσοι άνθρωποι γύρω μας οι οποίοι έχουν ένδυα. Οικονομική ένδυα πραγματική και έχουν ανάγκη βασικά προϊόντα, όχι τα extreme και τα αχρίαστα που πάνε και ψωνίζουν αυτοί που έχουν εθισμό με τα ψώνια. Αν κάποιος που ακούει αυτό το βίντεο αναγνωρίζει στον εαυτό του ότι έχει εθισμό με τα ψώνια, καλά κάνει να επισκεφτεί κάποιο ψυχολόγο, τουλάχιστον να έχει μια διάγνωση και μετά να προσπαθήσει να καταπολεμήσει αυτό τον εθισμό και με τη βοήθεια του ψυχολόγου φυσικά. Δεν ξέρω αν έχω απαντήσει στο ερώτημα, φίλοι, που κάνεις για το shopaholism. Στη δική σου την επιστολή διαφαίνεται ξεκάθαρα πως εσύ το έχεις ξεπεράσει. Δεν μας λες αν έχεις κάνει ψυχοθεραπεία, μας λες όμως ότι κάνεις ιδιαίτερη προσπάθεια για να γίνεις καλύτερος άνθρωπος. Άρα η ενασχόλησή σου με την αυτοβελτίωσή σου σε έχει βοηθήσει να γεμίσεις το συναισθηματικό κενό και να μην ανέχεις ανάγκη τις αχρίαστες αγορές για να νιώσεις καλά. Την αγάπη μου σε όλους. Καλό βράδυ.